Γεια σας, Γκρέιμας. Καλώς ήρθατε στο σημερινό βίντεο, όπου θα δούμε το Knock on the Coffin Lid, ένα πάρα πολύ όμορφο roguelike card game, το οποίο με κέρδισε, πρέπει να ομολογήσω, με το όμορφο art του. Και όχι μόνο. Tutorial introducing to the game, would you like to play it with hints? Yes. Αυτό είναι το μονοπάτι σου. Έχει 4 event πάνω του. Αυτή είναι μια κανονική μάχη. Αυτό είναι ένα camp. Αυτό είναι έμπορας και αυτό είναι elite μάχη. Φαντάζομαι σαν boss fight. Είσαι εδώ, left click στην κανονική μάχη να ξεκινήσουμε. Είμαστε αυτοί, φαντάζομαι, έτσι. Αυτός και αυτός που φαίνεται σαν να ξενύχτησε και να πίνε. There's no filth here but you. Δεν καταλαβαίνω το λόγο για τον οποίο πρέπει να ρίξουμε το επίπεδο της μάχης με επίθετα. Effect applies to enemies. Hover the cursor, ωραία. Ένα hit point παίρνει per balm, το οποίο δεν ξέρω τι κατά balm είναι. Standing enemy effects, το πρώτο πράγμα το πρέπει να κάνεις για να ξέρεις τι σε περιμένει. Κάθε κάρτα έχει energy cost, βασικά μέχρι εδώ. Τέσσερα τέτοια έχουμε εδώ. Different card types, attack card, play all attack cards in your hand. Και το σέρνουμε όπου θέλουμε. Γιατί όχι, κάτω. Λοιπόν, 2, 3. Θέλει όλα τα attack cards να μην κάνω αυτό. Αυτό είναι ωραίο. Με το ζόρι τώρα. Τέλος πάντων, ωραία. Tutorial είναι, μην περιμένω κι εγώ πολλά. Τελειώσει με ενέργεια. Οπότε κάνουμε end turn. Οκ. Α, το σύμμαχο δεν τον παίζω. Εγώ παίζω μόνο τον πρωταγωνιστή εδώ εισαγωγικών. Pay attention to the enemy's intention. Είναι έτοιμος, λέει, να επιτεθεί. Strike και θα μας κάνει 22 damage. Και αυτός θα κάνει κάτι με κάρτες. Πρέπει να αμυνθούμε. Οκ. Και τώρα μας βγάζει να κάνουμε αμυντικές κάρτες. Οπότε κάνε guard. Ωραία. Και κάνω και αυτό 9 block. Block from guards by 1. Γιατί όχι, ωραία, και τώρα θα μας κάνει ένα damage. Στην αρχή του γύρου λέει φεύγει το guard. Μέχρι τώρα πάντως βασικά Slay the Spire. Τα card games τέλος πάντων. Τελειώνει και αυτό το γύρο. Επόμενο. Α, κάνεις και εσύ δουλειά. Μπράβο. Ωραία, πήρες 15 health εσύ. Μας έκανες ένα damage, μας έφυγες όλο το guard και μας έκανε added the status card to your deck. The relief left in hand, gain miss. Οπότε να το κρατήσουμε γιατί το παίξουμε αυτό ξοδεύοντας το ένα το energy, θα αστοχήσουμε με την επίθεσή μας. Ποιος θα μας το φέρει σε αυτό το γύρο? How could Lord Sigismund allow this? Πού να ξέρω, μωρέ. You're going down, we have powerful patrons. Καλά, weird flex, but okay. Οι κάρτες λέει έρχονται από το deck το οποίο δεν έχουμε κάτω αριστερά. Να το κάνω click, μου δείχνεις τις κάρτες, φαντάζομαι, που έχω σε όλο το deck. Και τώρα με έχεις κάνει... Oh. Που είναι taking health damage, λέει, παίρνεις ένα strength. Κανείς δεν σε επιτεθεί, το οποίο σημαίνει ότι είναι κατάλληλη στιγμή να παίξεις talent card. Ωραία, να παίξω ένα talent card. Οπότε τρώμε damage, παίρνουμε strength. Και έχουμε ακόμα ένα energy, εφόσον κανείς δεν θα μας επιτεθεί, μπορούμε τώρα να κάνουμε κι άλλο damage. Ωραία, κάθομαι ο your friend, ξεφεύγουν, τα πετάει εδώ πέρα. Εδώ είναι πεταμένες κάρτες. Cool, cool, cool. Ωραία, όχι, όντως μέχρι τώρα... Πολύ βασικό, απλό βασικό σύστημα card games. Μας έβαλε και cares κάρτα τώρα στο deck μας. Μας έχεις κάνει, ωραία, εσύ πρέπει τεθείς, θα κάνεις 21 και πιθανότητα slow είναι αυτό. Και τώρα μας έφερε μία από τις κάρτες που μας έβαλε ο Μάστορας. Οπότε θα την παίξουμε να φύγει. Ωραία, να καεί. Και αν θέλουμε να τις δούμε, πατάμε εδώ στα καμένα. Καλά, όχι ότι θα ψαχτώ πολύ να τις ψάξω, να τις δω. Αφού τους άλλους τις καίω γιατί είναι άχρηστες. Έχω item bonuses. Μάλιστα, άρα έχει και inventory ο φίλος. Και έχω potions στο οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Armor elixir. Σπατάλη, αλλά τέλος πάντων. Χρησιμοποίησε το. Tutorial είναι ό,τι μας πει θα κάνουμε. Defeat the enemies to continue training. Ωραία, φαντάζομαι τώρα μας αφήνει στο ελεύθερο να αρχίσουμε να κάνουμε δουλίτσα. Πόσο έχω, 3. Οπότε παίξε αυτό. Παίξε και το double blow. Πολύ ωραία. Κάνετε και άλλο armor εσείς. Τώρα θα επιτεθούν και οι δύο. Οπότε παίξε ένα block. Κάψε και αυτό. Δεν πειράζει. Καλά είναι. Και δεν έχω καθόλου τέτοιο. Ωραία. Θα κόψουμε λίγο το damage που θα μας κάνουν. Στο σαν δεν με επιτεθούν. Όχι, με επιτέθηκαν. Cool, cool. Cool, cool, cool. Το οποίο βέβαια σημαίνει ότι μου δίνουν και παραπάνω strength. Και κάνω παραπάνω damage τώρα. Τώρα κάνετε guard πουλάκια μου, ε. Λοιπόν, double blow. Απλό blow. Ξαναπλό blow και ξαναπλό blow. Τι θα κάνεις? Demonic strength. Ελπίζω ότι την επόμενη επίθεση, ίσως δύο επιθέσεις,
να σε ξεφορτωθώ. Α, ή και με τον, τη βοήθεια του αυτού που τον ξεχνάω. Μα θα κάνει επίθεση τώρα, έτσι. Παίξα ένα guard. Θα κάνω ένα flourishing lunge το οποίο θα ανεβάσει τον damage του lunge. Ωραία, θα ξανακάνω το ίδιο. Και τώρα θα σε κάνω και 21 damage. Αυτά ήτανε. Και σαν ανταμοιβή τώρα λέει μετά το τέλος της μάχης, αν κερδίσεις, διαλέγεις μία από τις κάρτες. Πάρα φτύνα. Ω, και μας έδωσε και καινούριο αντικείμενο. Elven Sword, να έχω αυτή τέτοιο μητερό για να το χρησιμοποιήσω. Και Elixir of Recovery. Ωραία. Open your inventory to change your weapon. With your hero, bla bla bla. Πάμε για το επόμενο. Πάμε για το camp. Η μέρα πήγε καλά. Κάψαμε δύο χωριά. Ποιος το λέει αυτό, μωρέ. Ποιος γυρνάει και λέει η μέρα πήγε καλά. Κάψαμε δύο χωριά. Restored health ή train. Λέω να κάνω train. Και τι σημαίνει το train. Α, κάνει power up κάρτες. Clutch, clutch, clutch. Οκ, οκ. Πάμε και για το shop τώρα. Έχουμε φράγκο. Μπορούμε να πουλήσουμε το σπαθί. Έλα εδώ, πού είσαι. Εδώ είναι το χρυσάφι μου. Ωραία, εδώ είναι τα αντικείμενά μου. Αυτά που έχουν background είναι equipped. Εδώ έχει αυτά που πουλάει ο έμπορας. Και για να το κάνω sell, κάνω drag το αντικείμενο εδώ. Α, έμενε και από το ίδιο set, λέει παίρνεις bonuses. Το οποίο τι είναι αυτό. Είναι Elven Amulet. Αν πάρουμε αυτό το όπλο, λέει, μας δίνει αυτές τις κάρτες. Α, έχει ωραίο συστηματάκι εδώ. Δεν είναι απλά έβαλες το αντικείμενο, σου δίνεις είναι ένα, μείον ένα και μαλακίες τέτοιες. Αν θυμάσαι, λέει, έχεις μια κατάρα στον deck σου για να ξεφορτωθείς. Click on the remove card. Αχα, και πληρώνεις για να ξεφορτωθείς κατάρες. Πού είναι? Α, αυτή. Μπορώ να πάρω τώρα εγώ το Elven Set 2. If there's no block at the end of the turn, gain evasion. Πάρ' το αυτό. Έτσι, μπράβο. Yes. Κάντο και equip, γιατί όχι, αφού είναι έμβριο. Κάναμε το trade μας, μπορούμε να φύγουμε και να συνεχίσουμε την περιπέτειά μας για να πάμε στο boss fight. Τη δεύτερη μέρα, λέει, συναντήσαμε αυτούς που ψάχναμε, τους δαίμονες. Ήταν εύκολο, λέει, και ευχάριστο να σκοτώσω τους υπηρέτες. Προσπαθώ να σε συμπαθήσω, δηλαδή βάζω όλα μου τα δυνατά να συμπαθήσω. Έχεις κάψει δύο χωριά και το πες σαν να μην έγινε τίποτα, σαν να κατούρισες το πόδι σου, ας πούμε, την πότα, όχι το πόδι, το πόδι θα ήταν ενοχλητικό. Κατούρισες κατά λάθος, πιτσίλησε την πότα και λες. Γαμώ, το θα πρέπει να το πλύνω. Κάπως έτσι δηλαδή ήτανε. Και τώρα, λες το είναι ευχάριστο να σφάξω υπηρέτες, οι οποίοι βέβαια δεν διευκρινίζανε δαίμονες ή όχι. Λίγο το λυπήθηκα το πραγματάκι. Ωραία, αποκτήσαμε evasion και έχουμε και λέμε, θα κάνετε επίθεση, επί τρία. Ωραία, βάλει λίγο block. Κάψτο, πάρε και δύο πίσω. Θα παίξω το grudge. Και θα παίξω και το flourishing lunge. Για να κάνουμε πιο δυνατά τα lunge στον επόμενο γύρο. Μπορεί να μας έκανε και αυτό strength. Τώρα θα έχουμε τις Παναγιά στο strength. Ωραία, φίλε. Πάλι καλά που έκανα armor. Και συνεχίζει να κάνετε επίθεση. Γιατί έχουν τόσο πολύ health. Ναι, κάθε φορά που κάνω block παίρνουν strength αυτοί. Μήπως να μην το κάνω. Κάτι με λέει ότι δεν είναι γραφτό να την κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Ω, πάλι καλά είχαμε το evasion. Εγώ το βλέπω να πεθαίνουμε. Αν δεν είχα evasion, θα είχα τελειώσει ήδη η μάχη. Το οποίο εντάξει, δεν λέει κάτι, θα τελειώσει τώρα εδώ. Πάρει για άλλο strength εσύ. Μπράβο, 44x3. 54x3, δεν είναι τίποτα. Έλα, ξεφτύλισέ με. Εντάξει, tutorial είναι έτσι πρέπει να γίνει. Συγχώρεσέ μας, Μόρτις, απογοητεύσαμε. Όχι καλά είναι, λέει. Οι ενισχύσεις δεν ήρθανε, δεν μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Ηρέμησε. Βοήθεια θα έρθει σύντομα. Τουλάχιστον ελπίζω. Ποιος είναι αυτός ο Μόρτις? Πες μου ότι εμείς είμαστε η βοήθεια, έτσι. Τι λες, πολύ αγωνία τώρα, τι συμβαίνει. Εμπρός. Ω, γι' αυτό λέγεται knock on the coffin. What's going on? Τώρα είναι ο ίδιος με πριν. Φαίνεσαι λίγο κατσαρίδας, Μόρτι μου. The wine you brought on the trip was poisoned. Ingvar, Vanadis, Bjorn, they're all dead. Όχι ρε εσύ, δεν όλα με κάνουν να τους γνωρίσουμε. Why did you bring me back? Έλα, τέτοιον καλή ερώτηση. All in good time. I'll tell you when we meet again. Κάτσε αυτό τον λες να φύγει και να βρει το δρόμο του. Κάτι μου λέει δεν θα έχεις επιλογή. Αντίο, κατσαρίδα. Ωπα. Τι είναι. Every time you die, you come back here. I could have told you from the start. But I wanted it to be a surprise. Well, I suppose it's better than eternal oblivion. Ενδιαφέρον. Are there any more surprises? You've moved back, not in space, but in time.
Είναι σαν να ζει τη ζωή της μαρμότας, όχι τη μέρα της μαρμότας. Ο παρέ, ξαφνικά γέμισε ο τόπος, πράγματα. Ωραίο voice acting έχει πάντως. Του λείπει το animation, αλλά έχει όμορφο art και ωραίο voice acting. Αλλάξαν τα πράγματα. Πώς καιρός πέρασε. Element of surprise. Ωραία. Meet with Sigismund. Εμείς τι είμαστε τώρα, μόνο ένας, ο Percival. Ναι. The humans have betrayed our friendship. Δεν σε ξέρω, πρώτη φορά συναντάω, παιδί μου. Λέει τώρα τι είναι αυτό που λες. Ναι. Πάρε ένα block για να σου κόψω την επίθεση. Τώρα αυτό παίζει να το κάνεις evade. Γι' αυτό κάνουμε και ένα δεύτερο. Εντάξει, ξυπόλυτο το παλικάρι μας. Λέει τα πόδια του εδώ πέρα πώς είναι, έτσι. Λες και έχει αντίχειρες είναι στα πόδια. Λοιπόν, πας πάλι για damage. Οπότε πάνω πάλι ένα guard εγώ και σε βαράμε τα υπόλοιπα. Έτσι, μπράβο. Σειρά σου. Τώρα σε αυτό το επίπεδο έχει πολύ διαφορετική δυσκολία. Θα μου πεις πριν πολεμούσαμε δαίμονες και μπαρμπούτσαλα, αλλά ναι. Έλα, έφυγες. Μακάβριο, αλλά τα ακούω. Εντάξει, τι να κάνεις, έτσι πάει. Όταν κερδίζεις, κάποιος χάνει. Βγάλαμε και φράγκα. Τι να πάρουμε τώρα. 5 block και next turn. 4 strength για ένα attack. Burn, παίρνουμε μια ενέργεια. Καλό αυτό. Μανούβρα. Ξέρεις τι, θα πάρω αυτό. Καλό το block. Αυτό ήταν elf. Αυτό δεν έμοιαζε με elf. Πιο πολύ με goblin έμοιαζε. Επειδή τους πήραμε το σπαθί στο προηγούμενο τέτοιο. Μάλιστα, δεν μας πολύ συμπαθούν τα elves. Οπότε ό,τι βλέπουμε τώρα στον δρόμο μοιάζει με elf, το βαράμε. Λοιπόν, έλα εδώ. Ου, ωραία. Τι κάνουμε. Gain strength as with allies. Gain one attack. Damage per strength. Ωραία, δεν έχω κάποιο λόγο να πω την αλήθεια να κάνω guard. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μου δίνεις και πολλά attack cards. Οπότε παίξε έτσι. Αναγκαστικά. Εδώ εσύ θα κάνεις. Θα κάνεις howl για να πάρεις strength. Το ίδιο θα κάνει και ο πίσω. Οπότε θα έχετε 2 strength. Λίγο cheat αυτό. Τόσο μπορώ να παίξω εγώ με την ηχό. Λοιπόν, και τώρα πάλι κάνετε howl. Attack δεν κάνετε ποτέ. Πάρε ένα double blow. Ωραία. Πάρε και εσύ λίγο damage. Και τέλος. Δεν κατάλαβα τι κάνατε εκεί εσείς. Αλλά καλά πήγε. Α, είναι τώρα φάση ότι κάθονται σε αργότερα χρονικά και το συζητάνε αυτό το οποίο εξελίσσονται τώρα μπροστά μας. Θα πάω εδώ να πάρω το κουτάκι. Δεν ξέρω αν έχω αρκετά λεφτά για να πάω εδώ. Όπα. Hey. Elven Ambush λέει και μας πιάσανε. Ευτυχώς λέει θέλανε πρώτα να ρωτήσουνε. Με μια σακούλα στο κεφάλι, μπλα μπλα μπλα. Try to escape. Νομίζω πιο λογικό είναι. Concussion, μας έδωσαν cares. Βγάλανε τη σακούλα, μπλα μπλα μπλα. Μου προσφέρανε φαγητό και καταφύγιο. Αλλά δεν κάτσαμε εκεί. Δεν περίμενα φιλικά μετά από αυτά που μας είπε στην αρχή ο Κατσαρίδας. Εγώ φταίω. Προκατηλημένος. Πάω εδώ σε ντούκι. Το σακούλι είναι πιο μικρό από το σεντούκι. Όπα, open chest. 61 gold. Ου, Boots of Thundering Mountain. Ένα strength upon losing armor. One armor per 100 gold. Πόσο dwarven αυτό το set bonus. Νομίζω κάπου εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο σημείο να το κάνουμε μια παύση για τώρα. Και λέω για τώρα γιατί το συμπάθησα και πολύ πιθανό να το συναντήσουμε σε κάποιο live stream για να δούμε εις βάθος την ιστορία και οτιδήποτε άλλο έχει να προσφέρει το παιχνίδι. Αυτό είναι το Knock on the Coffin Lid. Ένα πολύ όμορφο roguelike card game. Άρεσε ιδιαίτερα το art του και το voice acting του ήταν αρκετά καλό. Φυσικά πάντα περιμένω τη δική σας τη γνώμη κάτω στα σχόλια. Πάτω like αν δεν το έχεις πατήσει ήδη. Ακολούθα και τα κοινωνικά δίκτυα που είναι κάτω στην περιγραφή για να μαθαίνεις τυχόν αλλαγές ή νέα τα οποία μπορεί να προκύψουν. Αν και βέβαια η σταθερά είναι πως κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο έχει gameplay βίντεο 3 η ώρα το μεσημέρι. Με Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή live streams εδώ στο YouTube σε 9. Και Τρίτη, Σάββατο και Κυριακή στις 8.30 το Τρόβο. Αυτά από μένα για τώρα. Σας χαιρετώ. Τα λέμε όταν ξαναπούμε.